Τις ψαροβάρκες των επαγγελματιών ψαράδων της νέας χώρας έχουν βάλει στο μάτι άγνωστοι δράστες που τον τελευταίο καιρό κλέβουν από καύσιμα μέχρι και παραγάδια. Μας κλέβουν. Μπαλόνια, παραγάδια, ό,τι βρούνε. Ταλαιπωρία είναι και είναι και. Κοίταξε, μεγάλη ζημιά, δεν είναι κάτι να σε καταστρέψει. Είναι γρουσουζοκλεψιά τώρα, μπαίνει κάποιος στο χώρο και να σου παίρνει κάτι τώρα. Μπορεί το κόστος ενός παραγαδιού να μην είναι μεγάλο, οι ψαράδες ωστόσο που έπεσαν θύματα κλοπών έχασαν μεροκάματα όταν φτάνοντας στις βάρκες τους, διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή πως έλειπαν τα εργαλεία τους. Άμα του κλέψει το αλλού τα εργαλεία του, την ώρα που είναι να φύγει να πάει στη δουλειά του, δηλαδή δεν είναι θέμα. Είναι σαν να μπουν σε ένα μαγαζί και σου πάρουν τα εργαλεία του. Το ίδιο πράγμα είναι. Άμα σου κλέψουν τα εργαλεία δεν είναι ζημιά, είναι μεγάλη ζημιά. Είναι. Άδεξαν να φτιάξει. Στο άλλο κάτι πήρανε 5 παραγάδια, στο άλλο πήρανε και αυτό μια μεγάλη κασόνα. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω. Του κυρίου εδώ τα παίρνω. Τι είναι, αυτού τα παίρνω τα παραγάδια. Αλλά δεν διαμαρτύρεται. Λέει καλά το κάτι που τα πήρε, να μην πηγαίνει στο ψάρι. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις ψαράδων που έμειναν μεσοπέλαγα γιατί άγνωστοι είχαν αφαιρέσει καύσιμα από τη βάρκα τους. Παίρνανε με πόστα, με βενζίνες και ιστορίες. Δεν ήταν μόνο τα παραγάδια, είχαμε και άλλα κρούσματα. Είδα σε πας να φύγεις με τη βάρκα και σου έχουν πάρει τα καύσιμα για να μένεις. Δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα. Να σου έχουν πάρει τα καύσιμα από τη βάρκα για να βγαίνεις έξω εδώ πέρα και να μένεις νυχτιάτικο από καύσιμα για τον καθένα. Είναι άσχημο. Τα περιστατικά είναι δεκάδες, με τα πιο πρόσφατα να επαναφέρουν το θέμα της φύλαξης στο γραφικό λιμανάκι της νέας χώρας. Δεν έρχονται ούτε το λιμεναρχείο ψημών εδώ πέρα, ούτε κανείς. Άμα θέλουν τα λιμανιάτικα έρχονται και ειδοποιούν, ίσως κάνουν μήνυση. Τώρα γιατί δεν έρχονται πότε να κάνουν μια βόλτα να βλέπουν, να μην γίνουν κλοπές αυτά. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες ζητούν μέτρα για την προστασία των σκαφών τους, υποστηρίζοντας πως το πιο άμεσο μπορεί να είναι η τοποθέτηση καμερών.